Να σας γνωρίσουμε τον κύριο Γιώργο Κιουρανάκη. Αυτό το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είναι στιγμιότυπα από το bachelor party του. Η αλήθεια είναι ότι άλλοι παίρνουν τα όρη και τα βουνά. Εκτός από την τρέλα η οποία δεν πάει στα βουνά, πάει το bachelor στα βουνά. Ο κύριος Γιώργος Κιουρανάκης, ο γαμπρός. Καλημέρα. Η ώρα η καλή. Καλημέρα. Λοιπόν, είχα ακούσει διαφόρων ειδών bachelor. Bachelor beach party. Bachelor σε μπουζούκια. Bachelor σε μπαρ. Bachelor σε διαφόρων ειδών μαγαζιά. Bachelor στην κορυφή του Ολύμπου. Μα το Θεό, πρώτη φορά. Κι όμως, ναι, δεν μας γέμιζε τίποτα από όλα τα άλλα και είπαμε να πρωτοτυπήσουμε και να κάνουμε μπάτσελορ στην κορυφή της Ελλάδας. Καταρχήν φύγατε από την Λίμνο. Ναι, σωστά. Για να πάτε στην κορυφή του Ολύμπου να γιορτάσετε τις τελευταίες ημέρες ελευθερίας πριν το γάμο. Σωστά, ναι. Πόσοι ακολούθησαν? Ακριβώς. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πόσοι φίλοι ακολούθησαν σε αυτό που θέλατε να κάνετε? Ακολούθησαν 4 φίλοι, οι οποίοι τα δύο ήταν τα αδέρφια κιόλας της γυναίκας μου. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσαν, δυστυχώς. Τα δύο αδέρφια της γυναίκας σας ήρθαν για να βεβαιωθούν ότι δεν θα το σκάσετε. Πολύ πιθανό, μπορεί και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ίσως. Και κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε από τα Πριόνια η ανάβαση. Περιγράψτε μας λίγο πώς πέρασε αυτό το bachelor. Ξεκινήσαμε επειδή είμαστε όλοι ερασιτέχνες. Βασικά, εγώ είμαι ερασιτέχνης πεζοπόρος. Τα παιδιά δεν ασχολούνται με την πεζοπορία. Απλά ακολούθησαν την ιδέα μου. Λέμε, θα πάμε μέχρι το καταφύγιο που είναι ανοιχτό αυτή την περίοδο να κάνουμε ένα, ας πούμε, τύπου bachelor. Σπήλιος αγαπητός στα 2.000 μέτρα. Σωστά, στα 1.200. Σωστά. 200. Λέμε ότι είχαμε στην άκρη του μυαλού μας ότι μπορεί να πάμε και στην κορυφή. Δεν ήταν σίγουρο, γιατί ούτε τα κουράγια μας ξέραμε ούτε τίποτα. Mm-hmm. Φτάνουμε στο καταφύγιο, αλλά βλέπαμε, σηκώνω το κεφάλι πάνω, βλέπαμε την κορυφή. Λέμε, τώρα στο καταφύγιο με σαμπάνια. Έτσι, ναι, έτσι. Στο καταφύγιο με σαμπάνια. Η σαμπάνια ήρθε αφού ανεβήκαμε στην κορυφή. Αφού καταφέραμε, θα τη λένε ότι είναι ανοιχτή. Εδώ βλέπουμε σημεία από την ανάβαση, λοιπόν. Έτσι. Εσείς δηλαδή αυτό το είχατε πει όταν αποφασίσετε να παντρευτείτε, είχατε πει το bachelor, θα το κάνω κατά αυτόν τον τρόπο? Πώς προέκυψε, πώς σας γεννήθηκε? Η ιδέα ήταν να έκανα πρόταση γάμου πέρυσι στη γυναίκα μου στον Όλυμπο. Αλλά επειδή μας προέκυψε παιδάκι, δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Α, σας προέκυψαν άλλες κορυφές, καλύτερες. Σωστό. Ναι. Τέλεια. Οπότε δεν το καταφέραμε. Δεν το καταφέραμε. Έτσι κάνατε τον μπάτσελ. Πότε είναι ο γάμος? Άκου τώρα τι σκαρφίστηκε. 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου, ε. 31 Αυγούστου να ζεις. Άκου τώρα τι σκαρφίστηκε η νύφη για να γλιτώσει την πεζοπορία. Έμεινε έγκυος. Νομίζω. Λοιπόν, να ζήσετε, λοιπόν, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εύχομαι μόλις μεγαλώσει λίγο το παιδάκι και μπορεί να το πάρετε μαζί με τη σύζυγο και να ανέβετε από το Λούκι στο Μύτικα. Θα το θυμάται για όλη τη ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κιουρανάκη. Σας ευχαριστώ. Καλή να είστε καλά. Τα φιλιά μας και στη σύζυγο. Ευχαριστούμε πολύ.